Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο λαός πρέπει να πει το μεγάλο όχι στη συμφωνία, όχι στη συνεχή χρεοκοπία του ελληνικού λαού, όχι στα κόμματα του ευρωμονόδρομου και της καπιταλιστικής εξουσίας. Να βάλει πλώρη για τη δική του πραγματική εξουσία. Με το ΚΚΕ να αντιπαλέψει, να μπλοκάρει όλα τα αντιλαϊκά μέτρα στο δρόμο, στους χώρους δουλειάς. Να μην χαθεί ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα. Τώρα πρέπει να δυναμώσει η λαϊκή δράση χωρίς καμία αναμονή, όποια και αν είναι η κατάληξη τις επόμενες μέρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση καπηλευόμενος τα εργατικά λαϊκά αιτήματα. Τώρα προσπαθεί να κοροϊδέψει και πάλι το λαό, διαστρεβλώνοντας και ερμηνεύοντας την ψήφο του λαού όπως τον συμφέρει. 5 μήνες μετά τις εκλογές, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να στείλει στο λαό το λογαριασμό με τα μέτρα της νέας συμφωνίας που γίνονται πραγματική φιλιά στο λαό της λαϊκής οικογένειας που έχει ματώσει και θα συνεχίσει να ματώνει για το χρέος, θα συνεχίσει να ματώνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κερδοφορία των μονοπωλίων, αν δεν αποφασίσει να περάσει στην αντεπίθεση στον δρόμο της ρήξης και της ασύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μονοπόλια. Συμφωνία καμία αναρχή, τώρα αντεπίθεση με πάλι ταξική. Στη νέα συμφωνία καμία αναρχή, τώρα αντεπίθεση με πάλι ταξική. Από το λαό πρέπει να απορριφθούν και οι προτάσεις των δανειστών τριών θεσμών και οι προτάσεις της κυβέρνησης Τσίπρα των 47 και 8 σελίδων, γιατί μία είναι πιο βάβαρη από την άλλη, πραγματική καρμανιόλα για το λαό. Τόσο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όσο και οι Ευρωπαίοι Εταίρικες και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν έχουν παραιτηθεί από την προσπάθεια να σώσουν την καπιταλιστική Ελλάδα μέσα στην καπιταλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο εκφράζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αστικής αντιπολίτευσης μέσα στο Κοινοβούλιο, όπως και οι κοινωνικές δυνάμεις που τους στηρίζουν, όπως επιχειρηματίες ανώτερα μεσαία στρώματα. Ταυτόχρονα δεν αντιμετωπίζουμε με αμηχανία, δεν μας μπερδεύουν οι αντιφάσεις και οι διάφορες εμπλοκές με τις οποίες εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις και την τελευταία εβδομάδα. Η βάση των αντιφάσεων αυτών δεν βρίσκεται κυρίως στα διάφορα ισοδύναμα των αντιλαϊκών μέτρων. Σε αυτά μπορούν να βρουν άκρη. Κυρίως οφείλεται στις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το μείγμα αστικής διαχείρισης, στις διαφορετικές απόψεις για την ίδια την πορεία εξέλιξης της Ευρωζώνης, στις γεωστρατηγικές αντιθέσεις και ανταγωνισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στην πίεση για εξασφάλιση περισσότερων οικονομικών και πολιτικών εγγυήσεων από την ελληνική κυβέρνηση. Επιβεβαιώνεται ότι έχουμε να κάνουμε με μία λιποσυμμαχία που δεν βελτιώνεται. Χειρότερη μπορεί να γίνεται, καλύτερη δεν υπάρχει περίπτωση. Μέσα στις Ευρώπης η λιποσυμμαχία έχει μόνο φτωχιά και τρακανεργία. Μέσα στις Ευρώπης η λιποσυμμαχία έχει μόνο φτωχιά. Το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα. Καμία επανάπαυση, καμία προσδοκία για ανάσα στο λαϊκό εργατικό εισόδημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην εξουσία του κεφαλαίου, με κυβέρνηση που θα έχει είτε δεξιό είτε αριστερό πρόσημο. Αυτό που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε μπροστά στον ελληνικό λαό είναι ότι με οποιαδήποτε εκδοχή κατάληξης τελικά αυτής της φάσης της διαπραγμάτευσης, δηλαδή είτε επιτευχθεί συμφωνία με βάση την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και των εταίρων,
είτε τα σπάσουν και οδηγηθούν σε ρήξη με διπλό νόμισμα, σε όλες τις περιπτώσεις και εκδοχές, ο χαμένος θα είναι ο ελληνικός λαός. Ούτε η μία εκδοχή, ούτε οι άλλοι συνιστούν φιλεργατική, φιλολαϊκή λύση. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει διέξοδος, λύση σε όφελος του λαού από μία διαπραγμάτευση, όσο περήφανη και αν παρουσιάζεται αυτή, μέσα στα τείχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης που μας έφερε ως εδώ, της εξουσίας του κεφαλαίου των μονοπωλίων.